Για την ανάγκη ενδυνάμωση της ΕΑΒ μίλησε σε συνέντευξή του ο πρόεδρο τη Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημική Ασφάλεια και Άμυνα Νίκο Παπάτσα. Η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημική Ασφάλεια και Άμυνα είναι μια ένωση με 43 μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 95% τη ΕΑΒ και δραστηριοποιούνται κυρίω στην άμυνα και όχι σε άλλε δραστηριότητε. Ανάμεσα στις προτάσεις του, ο Νίκο Παπάτσας τόνισε την ανάγκη πρωτίστως να υπάρχει συνεννόηση όλων των εταιριών και συνδέσμων της ΕΑΒ και να δημιουργηθεί ένα ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα, όχι μόνο από μεγάλες εταιρείες, αλλά κυρίως από μικρές δυναμικές εταιρείες. Οι ξένες εταιρείες μεγαθύρια όταν παίρνουν μεγάλες αναθέσεις να δώσουν στις εταιρείες της ΕΑΒ πρόσβαση στις αγορές τους και τα διεθνή τους δίκτυα ο Νίκο Παπάτσα γνωστοποίησε πω η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημική Ασφάλεια και Άμυνα θα ετοιμάσει άμεσα συγκεκριμένο σχέδιο δράση και συνεργασία με τι εταιρείε που είναι μέλη τη και θα το παρουσιάσει στην πολιτεία και στι μεγάλε εταιρείε που μα προμηθεύουν με συστήματά του. Ω προ το να έχει ένα ενιαίο μέτωπο η ΑΒ και σχετικά με τι διεθνώσει ΕΛΕΑ και ΣΕΚΠΗ, ο κ. Παπάτσα απάντησε ότι οι προσπάθειε δεν ευωδόθηκαν.